Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πολλά θέματα που καίνε την Ελλάδα, φυσικά όμως και το εξωτερικό. Πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα αφορά μία συμμορία. Τους Ροζ Πάνθηρες, όλοι τους έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και τώρα θα δούμε και στα πλάνα μας ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας για το πώς δρούσε αυτή η συμμορία. Αλλά παράλληλα θα σας λέω και εγώ κάποια πράγματα για να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Τρία μέλη λοιπόν της διαβόητης συμμορίας Σέρβων Ροζ Πάνθηρες που θεωρείται ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των διοκτικών αρχών διεθνώς για κλοπές τεράστιας αξίας κοσμημάτων και έργων τέχνης έπεσαν στα χέρια της ασφάλειας Αττικής έπειτα από μεθοδικές έρευνες και ενέδρες. Οι τρεις συλληφθέντες είναι Σέρβοι, υπήκοοι και μαζί με ακόμη ένα άτομο που διαφεύγει τη σύλληψη αποτελούσαν ομάδα που έχει διαπράξει περισσότερες από 30 διαρρήξεις κοσμηματοπολίων στην Αττική, μελία που ξεπερνά τα 550.000 ευρώ, καθώς και κλοπές αυτοκινήτων. Οι δράστες εισέβαλαν στα κοσμηματοπολία, γκρεμίζοντας τις βιτρίνες, με κλεμμένα αυτοκίνητα πάντα, άρπαζαν ταχύτατα τα κοσμήματα από τις προθήκες και διέφευγαν με άλλα οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουνίου του 2013 είχαν συλληφθεί δύο υπήκοοι Σερβίας, ηλικίας 35 και 47 ετών, στο συνοριακό φυλάκιο των Ευζώνων, ενώ όσο προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση Ροζ Πάνθηρες. Πρόκειται για τους Γιωσίποβιτς Νετζέλικο και Μλαντένοβιτς Γκόραν. Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για τα εγκλήματα της ένταξης συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων και συγκεκριμένα διακεκριμένων κλοπών και διακεκριμένων κλοπών από κοινού κατ' εξακολούθηση. Οι δύο Σέρβοι, η ταυτότητα των οποίων είχε προκύψει από τις έρευνες των αστυνομικών της ασφαλείας Ρεθύμνου, συνελήφθησαν 5 ημέρες μετά τη σύλληψη στο Παρίσι του 40χρονου υπηκόου Μαυροβούνιου, μέλους της οργάνωσης, Νίαν Ντρόμπνιακ. Όπως είχε γράψει τότε και το ζούγκλα.gr, η εν λόγω οργάνωση έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 100 διαρρήξεις και κλοπές σε κοσμηματοπολία αλλά και σε καταστήματα οπτικών, ένδυσης κτλ. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο Σέρβων ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 2013, μετά τη ληστεία που σημειώθηκε σε χρυσοχοΐο στην Ελούντα με λία κοσμήματα αξίας 350.000 ευρώ. Οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου εντόπισαν τους δύο υπόπτους στο σημείο της ληστείας εκείνες τις ημέρες και παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση, ενώ εκείνοι μετά τη ληστεία εγκατέλειψαν το νησί. Πάντως, για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση ή σύσταση και συγκρότηση της οποίας εντοπίζεται τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2012, είχαν από τον Ιούνιο του 2013 ταυτοποιηθεί ακόμη 8 άτομα. Πρόκειται για 7 Σέρβους ηλικίας 60, 26, 43, 29, 32, 37 και 31 ετών και έναν 69χρονο Κροάτι, ο οποίος αναζητούνταν μέσω της Ιντερπόλ στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Τώρα πλέον οι καταζητούμενοι είναι 5. Βλέπετε λοιπόν εσείς και στα πλάνα μας το πώς δρούσε η συμμορία των Ροζ Πανθήρων. Είναι τα ρηφηφή που κάνανε είναι εντυπωσιακά μπορούμε να πούμε και φυσικά μέσα στο ζούγκλα.gr μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες των συλληφθέντων καθώς και τα στοιχεία τους. Να σας πούμε βέβαια ότι από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα προαναφερόμενα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε 8 ληστείες κοσμηματοπολίων. Η πρώτη έγινε στις 20 Μαΐου του 2012 και στόχο των δραστών αποτέλεσε χρυσοχοΐο εντός ξενοδοχείου στον πηγιανό κάμπο Ρεθύμνου. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου του 2012 σε χρυσοχοΐο της Σκαλέτας Ρεθύμνου και ύστερα από 13 ημέρες τα μέλη της οργάνωσης ξαναχτύπησαν, όχι όμως στην Κρήτη, αλλά στην ΚΟ, όπου διέριξαν κοσμηματοπολίο στο Μαστιχάρι. Η επανεμφάνισή τους έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012, όταν λίστεψαν χρυσοχοΐο στο Μάλε Μεχανίων και 1,5 μήνα μετά επανήλθαν και επισκέφτηκαν ακόμη ένα κοσμηματοπολίο που βρίσκεται εντός ξενοδοχειακής μονάδας στο Γεράνι Πλατανιά. Στις 26 Απριλίου του 2012 και στις 10 Μαΐου του 2013 διέριξαν άλλα δύο χρυσοχοΐα σε Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο αντίστοιχα, ώσπου στις 20 Μαΐου του 2013 πραγματοποίησαν τη μεγάλη ληστεία στην Ελούντα.
Αυτά λοιπόν ήταν και τα πλάνα μας. Εσείς μπορείτε να δείτε όλο το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας κοσματοπολίου στο ζούγκλα.gr φυσικά και στο πρωτοσέλιδό μας. Συνεχίζουμε όμως και πηγαίνουμε σε έναν άλλον φυλακισμένο, τον Αντρέα Χτενά, ο οποίος είχε συλληφθεί, το είχαμε πει και εμείς από ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή μας, για τον φόνο επιχειρηματία και μάλιστα ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, είχε βάλει πάνω στο φέρετρο μία χτένα υπονοώντας το επίθετο έτσι του Αντρέα Χτενά. Τώρα αυτός ο άνθρωπος εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στους εφέτες και έχει καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης. Καλά ακούσατε, αίτηση αποφυλάκησης. Πάμε να δούμε τι δηλώνει ο ίδιος αλλά και ο δικηγόρος του στην κάμερα του ένα channel Καβάλας και επιστρέφουμε. Την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη και στους αυξημένες ευθύνες εφέτες δήλωσε τόσο ο προφυλακισμένος στις φυλακές Λάρισας επιχειρηματίας Ανδρέας Χτενάς, όσο και ο συνήγορος υπεράσπισης του Εμμανουήλ Βονικάκης. Όπως μας εξήγησε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο πελάτης του κρατείται διότι παραβίασε το παρόν, γιατί στο μεταξύ είχε κάνει αίτηση να αρθούν οι περιοριστικοί όροι και πίστεψε πεπλανημένα ότι η αίτηση αυτή που είχε κάνει ανέστειλε την υποχρέωσή του να δίνει παρόν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Και λόγω του ότι είχαμε και κάποιο δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά μου, απεβίωσε ο πατέρας της συζύγου μου και έτσι αναγκάστηκα να κάνω αίτηση πάλι για αποφυλάκηση περασμένη εβδομάδα, μόλις περασμένη εβδομάδα. Αυτό περίπου παίρνει γύρω στο μήνα η απάντηση, δηλαδή μέχρι τις 20 Ταλουνού, 25 περιμένω για να έχουμε απάντηση. Το κατηγορητήριο όπως είναι, είναι το εξής. Αυτό το ανύπαρκτο που υπήρχε εδώ και 14 χρόνια. Λοιπόν, και βγάλανε αμέσως σε 9 μέρες την απόφαση και προφυλακίστηκα. Με το αιτιολογικό ότι δεν έδινα παρόν από το Σεπτέμβριο. Εντάξει, αυτό έγινε, αλλά εκκρεμούσε δική μου αίτηση και μας μπέρδεψε λιγάκι γιατί νόμιζε είχα το δικαίωμα να μην δίνω παρόν κλπ. Όσο για το με τι κατηγορίες ή με τι και πώς θα παραπευθώ στη δίκη, αυτό είναι άγνωστο ακόμα και για αυτούς. Μακάρι να είχαν κάτι, μακάρι να βρεθεί κάποιος, θα παραπευθώ όσο το γρηγορότερο και αυτόν τον μήνα ή τον άλλον ή τον ξέρω εγώ και αύριο ακόμα για να τελειώσει αυτή τη δουλειά. Εγώ περιμένω γιατί έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και σε αρκετούς δικαστές. Όταν, όταν κατατίθεται, όταν συλληφθήκατε προφανώς και υπήρξε κάποιο κατηγορητήριο, το οποίο όπως μου είπατε συντάχθηκε. Ωστόσο, επάνω σε αυτό το κατηγορητήριο πάντα γίνεται μια έρευνα, προκαταρκτική έρευνα και ένα ανακριτικό έργο. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ό,τι έχει γίνει πριν από χρόνια σε επισειρά ετών είναι τώρα σταματημένο. Δεν είναι. Δηλαδή από τη μέρα, συγγνώμη, από τη μέρα που συλληφθήκατε δεν έχει προχωρήσει η προανακριτική διαδικασία. Φαντάζομαι κατηγορήστε για κάτι. Δεν έχει ελεγχθεί αυτό, δεν έχει ερευνηθεί. Όχι, όχι. Φυσικά είναι κλεισμένη υπόθεση. Όπως ήταν πριν από χρόνια, έτσι παραμένει και τώρα. Δεν έχει γίνει καμία ανάκριση, καμία προανάκριση, γιατί είναι ο φάκελος κλεισμένος. Απλώς είναι τα στοιχεία, ήταν λυπή τα στοιχεία και ακόμα είναι, και ακόμα τώρα είναι λυπέστερα για τρία έολα έτσι που αυτοί προσπαθούσαν εντέχνοντας να χρησιμοποιήσουν σαν στοιχεία. Είπαμε για το κλειδί που ξέρετε πολύ καλά τι έγινε για το κλειδί. 8 χρόνια προσπαθούσαν να χθεί κάποιος υπεύθυνος για να ταυτοποιήσει το κλειδί και κατέβηκε τελικά η ανακρίτρια της Καβάλας τελευταία και το τοποθέτησε. Ο εντολέας μου Διεμού την Μεγάλη Πέμπτη κατέθεσε το όντι αίτηση άρσης προσωρινής κράτησης στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης και αναμένεται η απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης του Εισαγγελέως Εφετών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης και εγώ και ο εντολέας μου. Η αυξημένη ευθύνης και εμπειρίας εφέτες δικαστές πιθανολογούμε ότι θα εκτιμήσουν τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει στην αίτησή μας και τα οποία εδραιώνουν, στοιχειοθετούν την αίτηση της άρσης, της προσωρινής κράτησης. Ο μόνος λόγος που επευλήθη με παραπεμπτικό βούλευμα η προσωρινή κράτηση των ενταλέων είναι διότι είναι γνωστό. Παραβίασε το παρόν, τον ταχθέντα περιοριστικό όρο ήδη από το 2010 είναι ο μόνος λόγος, γιατί πολλής λόγος έγινε για οτιδήποτε άλλο.
Όσον αφορά τώρα για το κατηγορητήριο, έχει αποδυναμωθεί το κατηγορητήριο, είναι γνωστό αυτό, δεν θέλω να κουράσω και να επανέλθω. Σας τα έχει πει και ο Ανδρέας, σας τα έχει πει και ο συνάδελφός μου, ο Θόδωρος Ολάμσιας. Για το κλειδί το οποίο βρέθηκε στη θηρίδα και τελικά απεδείχθη ότι δεν ανήκει στο θύμα, στον Μακαρίτο Σιδηρόπουλο, αλλά στην γυναίκα χτενά. Άρα μιλάμε για αποδυνάμωση κατηγορητήριου. Και θα πω εγώ, λίγο παραφράζοντας τον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Τάσο Λιβαδίτη, ο οποίος μας λέει ότι τελικά καμιά φορά το κλειδί της φυλακής μας το έχουμε στην τσέπη μας. Θα πω ότι για τον πελάτη μου, τελικά θα πω για τον Ανδρέα, ότι το κλειδί της φυλακής του είναι στην τσέπη του. Εάν δεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, δεν θα ήταν σήμερα προφυλακισμένος σε αυτή τη δεσμηνή θέση. Παρ' όλα αυτά και αυτό διορθώνεται. Άλλωστε, σας είπε ότι ο λόγος που παραβίασε το παρόν είναι ότι πεπλανημένα είχε την αντίληψη ότι αναστέλει τρόπον την ΑΕ, η αίτηση που είχε κάνει για την άρση των περιοριστικών όρων, αναστέλει τρόπον την ΑΕ, αυτό είναι καθαρά δικονομικό θέμα, την υποχρέωση εμφάνισης. Όλα αυτά θα κρυθούν όμως. Μάλιστα, είδατε και εσείς τι δήλωσε ο δικηγόρος του Ανδρέα Χτενά, αλλά και ο ίδιος. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο που θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν αδήλωτες γιατρήσεις. Γενικά η γραφειοκρατία στην χώρα μας καλά κρατεί και μας ταλαιπωρεί. Τώρα, όσον αφορά τις αδήλωτες γιατρήσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος λέει ότι μέχρι τις 15 Μαΐου όσοι χρησιμοποιούν νερό από γεώτρηση την οποία δεν έχουν δηλώσει, πρέπει να πάνε να τη δηλώσουν στον Δήμο της περιοχής τους. Μάλιστα, δημοσιεύματα σε εφημερίδες αναφέρουν ότι εάν δεν γίνει αυτό, θα κοπούν και οι επιδοτήσεις στους αγρότες. Γιατί? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε. Ένα χάος γραφειοκρατικό βρίσκονται όσοι χρησιμοποιούν νερό από αδήλωτες γεωτρήσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει την προθεσμία και καλεί τους ενδιαφερομένους μέχρι τις 15 Μαΐου να δηλώσουν τις γεωτρήσεις στο Δήμο της περιοχής τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, μετά το πέρας της καταγραφής, οι αγρότες που δεν δηλώσουν τις γεωτρήσεις θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Αυτό θα συμβεί διότι η άδεια χρήσης νερού θα είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τις επιδοτήσεις γεωργικών προϊόντων και εκμεταλλεύσεων. Όσοι αγρότες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειές τους, θα χάνουν τις επιδοτήσεις. Παράλληλα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα αρχίσουν έλεγχοι από κλιμάκια αρμοδίων υπηρεσιών των περιφερειών για τον εντοπισμό των παράνομων σημείων υδροληψίας και την επιβολή ποινών και προστήμων στους παραβάτες όλων των κατηγοριών. Οι αγρότες όμως βρίσκονται μπροστά και σε έναν απίστευτο εκβιασμό από την ΔΕΗ. Με χαρτιά που στέλνει αυτές τις μέρες η ΔΕΗ, ζητάει από τους κατόχους αγροτικών γεωτρήσεων να επικυρωποιήσουν την χρήση τους μέχρι την 31η Ιούλη 2014, ώστε να συνεχίσουν να ποτίζουν τα χωράφια τους με τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος. Έρχεται στους αγρότες ειδοποίηση από τη ΔΕΗ που λέει ότι εάν δεν προσκομίσουν την άδεια χρήσης νερού, θα αλλάξει το ρεύμα που έχουν στα πηγάδια τους και από αγροτικό το τιμολόγιο θα γίνει οικιακό. Η τιμή του θα ενσωματωθεί με το οικιακό. Όχι ότι είναι μεγάλη διαφορά, γιατί δυστυχώς αυτά τα χρόνια το αγροτικό ρεύμα κοντεύει να πλησιάσει το οικιακό. Δεν έχουμε πλέον μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους οικιακούς καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά, επειδή παλεύουμε για νυχτερινό τιμολόγιο, έχουμε κάνει αγώνες για κάποια πράγματα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συμβεί αυτό, να αλλάξει δηλαδή η χρήση του ρεύματος. Προσέξτε τι γίνεται εδώ τώρα. Εμείς έχουμε καταθέσει αιτήσεις για άδειες χρήσης νερού. Στη φτιότητα πρέπει να είναι περίπου, αν ξέρω τον αριθμό, γύρω στις 18.000 αιτήσεις. Οι οποίες αιτήσεις πρέπει να εξεταστούν από δύο άτομα που είναι στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, αδύνατον. Άρα, για υπόθεση που εμπλέκεται μια υπηρεσία και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τους ελέγχους, έρχεται τώρα μια άλλη υπηρεσία, η ΔΕΗ, και μας λέει ότι πρέπει να προσκομίσουμε τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Ας τα βρουν πρώτα αυτοί μεταξύ τους και μετά ας έρθουν σε εμάς για να μας ζητήσουν τις άδειες χρήσης νερού. Εμείς αυτό που θα ζητήσουμε είναι παράταση και αν είναι δυνατόν να πάρθει πίσω αυτό το μέτρο, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλα προβλήματα, όπως γεωτρήσεις που δεν ανήκουν, που ενώ τους εκμεταλλεύονται αγρότες, δεν έχουν αλλάξει τα ονόματα και ενδεχομένως να ανήκουν στους παππούδες, στους πατεράδες τους, που ενδεχομένως έχουν πεθάνει. Ένα κόστος αλλαγής του ονόματος στο ρολόι στοιχίζει γύρω στις 2.000 ευρώ. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Ένα καθαρά εισπρακτικό μέσο και για μια ακόμη φορά. Εμείς αυτό δεν θα το αφήσουμε να εξελιχθεί έτσι.
Τον δικό τους Γολγοθά βιώνουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο εδώ και χρόνια. Ο γεωλόγος Νίκος Λεμόνης κάνει λόγο για το απόλυτο χάος και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Όταν μιλάμε καταρχήν για διαχείριση του υπόγειου πλούτου και για νερό και όλα αυτά τα έγγραφα που βλέπετε εδώ και δεν αναστάτωσε, στο ρεπορτάζ πρέπει να βάλετε έναν τίτλο. Ο τίτλος θα πρέπει να είναι «Χάος». Στην περίπτωση δε της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος θα βάλετε και έναν επιθετικό προορισμό. Απόλυτο χάος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, όσον αφορά τις γεωτρήσεις, έχει επικρατήσει στο δημόσιο, όχι στον ιδιωτικό τομέα, μια αντίληψη ότι είναι κάτι κακό να αντλείς νερό. Είναι κάτι επιλείψιμο ότι θα σωθούν, θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και άλλα επιχειρήματα τα οποία βεβαίως εμείς οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουμε πολλές δεκαετίες στον χώρο σας λέμε δεν ανταποκρίνονται, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για έναν πλούσιο τόπο σε υπόγεια νερά, από τους πλουσιότερους στη Μεσόγειο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει καταγραφή και σειρά, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, με νόμους που αλλάζουν κάθε εξάμηνο, με παρατάσεις, με αυτό που βλέπετε τώρα που στέλνει, δηλαδή και έχει πανικοβάλει τον κόσμο με τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει τώρα, όπως ξέρετε, με τα επικείμενα και την τάξη που προσπαθεί εντός παρενθέσεως τάξη να μπει, με το πέταγμα, αφού πετάξαμε τον μπαλάκι στους Δήμους, ήδη δεν έχουν ούτε προσωπικό εξειδικευμένο, απλά έχουν ένα δωμάτιο με χαρτιά, αυτό θα πετύσει κατά τη γνώμη μου από 5 μέχρι 10 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, όπως λέει αυτή η κυρία εδώ που πλάκωσε και τύπωσε ένα σωρό χαρτιά και τάστηλε στον κόσμο, να γίνει μέχρι 31 εβδόμου. Είναι αδύνατο. Σας το λέω, θα αναβληθεί. Τζάπα ταλαιπωριέται ο κόσμος. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από εδώ. Πιθανώς να κρύβεται κάτι πολύ, κάποιο άσχημο παιχνίδι για τους αγρότες. Για να αυξηθούν, να πουληθεί η ΔΕΗ, να αυξηθούν τα τιμολόγια. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς κρύβεται πίσω. Αλλά αυτό το έγγραφο που έχει στείλει σε τόσες χιλιάδες κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να πάνε όλοι, να καταφέρουν μέχρι 31 εβδόμου να βγάλουν άδειες χρήσης. Και έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα η ανάπτυξη. Οι αγρότες, η βιομηχανία, οι εκβιασμοί και πώς προχωράει. Θα μου πείτε πώς προχωράει, πώς γίνεται να γίνονται εργοστάσια. Υπάρχει ένα εργαλείο αποτελεσματικό στην Ελλάδα που λέγεται διαφθορά. Ευτυχώς παρεμβαίνει η διαφθορά με αποτελεσματικό τρόπο και λύνει αυτά τα θέματα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πηγαίνουμε στον τομέα της υγείας. Εκεί φρένο βάζει ο ΕΟΠΗ στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις. Μάλιστα, οι γιατροί λένε ότι αυτό είναι και ένα χτύπημα στη διαφορά, καθώς οι έκτακτες αιμοκαθάρσεις σε ποσοστό έπρεπε να είναι λιγότερο από 1%, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το έχουν ξεπεράσει. Θα πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ για να σας πω ότι και οι... τα άτομα που είναι νηφροπαθείς, που χρειάζονται αιμοκαθάρσεις, είναι και αυτοί σύμφωνοι με το μαχαίρι που μπαίνει στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μαχαίρι στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις βάζει ο ΕΟΠΗ με την σύμφωνη γνώμη των νεφροπαθών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Φτιότιδας μάλιστα κάνει λόγο για χτύπημα στην διαφθορά. Ως αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμοκαθάρσεων καθιερώνεται βάσει εγκυκλίου του οργανισμού το 1% του συνόλου των συνεδριών αιμοκάθαρσης στην μονάδα νεφρού το μήνα. Ο κ. Κώστας Παρδάλης εξηγεί πως κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κάποιοι πραγματοποιούσαν πολύ περισσότερες αιμοκαθάρσεις από ό,τι θα έπρεπε. Στην ανακοίνωση του οργανισμού σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των ιατρικών γνωματεύσεων έκτακτων αιμοκαθάρσεων διαπιστώθηκε ελλιπής ιατρική τεκμηρίωση. Είναι κατά υπέρβαση, μπορούμε να πούμε. Ποιες είναι αυτές? Όταν κάποιος νεφροπαθεί σε ημέρες που δεν λειτουργεί η μονάδα και για κάποιο λόγο που είδε σε ένα γλέντι έχει πάρει περισσότερα κιλά από αυτά που πρέπει να φέρνει όταν και... τότε δεν νιώθει καλά, σίγουρο είναι, δύσπνης και έρχεται στο νοσοκομείο. Υπάρχει εφημερία που είναι γιατρός, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια και αυτό σε εμάς εδώ. Κάποιες έκτακτες λοιπόν. Έκτακτες, ναι. Αυτές κουρεύονται. Μέχρι τώρα σας κάλυπτε ο ΕΟΠΗ, τώρα δεν θα σας κάλυπτε. Δεν κουρεύονται. Υπάρχει μία αυτή 1%. Γιατί έχει παρατηρηθεί σε κάποιες και περισσότερες σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές να είναι πολύ περισσότερες και γι' αυτό
Και καλώς, γιατί δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να κάνει ένας όσες θέλει, ας πούμε. Είναι προς όφελος, λοιπόν, του οργανισμού και των νεφροπαθών, λέτε, αυτή η κίνηση. Ναι, εμάς πέρσι έτυχε δύο περιπτώσεις. Αυτές, εντάξει, να τις καλύψει και δύο και τρεις ο ΙΟΠΗ. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν σε άλλα... Υπήρχαν δηλαδή νεφροπαθείς που εκμεταλλευόντουσαν αυτή τη δυνατότητα και εμφανίζαν πολλές έκτακτες. Δεν θα το έλεγα νεφροπαθείς. Θα το έλεγα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές και σε κάποια σημεία δεν ξέρω ακριβώς, παρουσιάστηκαν επιπλέον αιμοκαθάρσεις και χωρίς να υπάρχουν αιμοκαθαρόμενοι. Οπότε εσείς λέτε ότι μπαίνει μαχαίρι στη διαφθορά έτσι με αυτόν τον τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι. Έτσι, έτσι. Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των νεφροπαθών μετά το περιστατικό με το χαλασμένο φίλτρο αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο του Πύργου. Ένας 58χρονος κόντεψε να χάσει την ζωή του καθώς έσπασε το φίλτρο με το οποίο ήδη υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση και σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της νοσηλεύτριας. Οι σύλλογοι των νεφροπαθών προγραμματίζουν για το θέμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καθώς θεωρούν πως τα νοσοκομεία προμηθεύονται φίλτρα βάσει τιμής και όχι βάσει ποιότητας. Τα φίλτρα όντως είναι αιγυπτιακά. Μας είχαν διαβεβαιώσει και έτσι είναι, γιατί γράφουμε μένει Γέρμανοι. Η ταινία, η μεμβράνη που είναι μέσα στα φίλτρα είναι γερμανικές και αυτές είναι δύο και είναι γερμανικές. Και ότι γίνονται τα υπόλοιπα, το εξωτερικό όλο το κουτί, ότι γίνεται στην Αίγυπτο. Αυτό τουλάχιστον μέχρι και τελευταία. Εμείς αυτά τα φίλτρα έχουμε εδώ, δεν μας έχει προκύψει κάτι. Βέβαια έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει ότι δημιουργούν κάποιες αλλεργίες, σερβάζουν πυρετό, θρομβώσεις. Εδώ έχουμε, δόξα τω Θεώ, νοσηλευτικό προσωπικό που είναι, και αν δουν το παραμικρό, αμέσως με υπαρήνες και έτσι, δεν έχει συμβεί κάτι. Ακούστηκε όμως στην Πελοπόννησο, Πάτρα, Πύργο, ότι έσκασε κάποιο τέτοιο και δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα σε κάποιον ασθενή. Οπότε έχετε θορυβηθεί, έτσι. Ναι, και η Ομοσπονδία μας θα διοργανώσει μια μεγάλη συγκέντρωση πανελλαδικά από όλους τους συλλόγους στην Αθήνα για το θέμα αυτό των φίλτρων. Εσείς ζητάτε να προμηθευτούν τα ελληνικά νοσοκομεία καλύτερης ποιότητας φίλτρα. Καλύτερης ποιότητας φίλτρα. Θα συμμετέχετε και εσείς. Σίγουρα, πάντα πηγαίνουμε. Πάντα... Αλλά ενημερώνετε ότι μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο Λαμίας κάποιο πρόβλημα, κάποιος ασθενής δεν έχει επιπλοκές. Όχι, καθόλου. Καθόλου κανείς. Καθόλου κανείς και αυτό οφείλεται και στο προσωπικό, έτσι. Λίγος καιρός. Με συγχωρείτε, έχει μείνει για τις ευρωεκλογές αλλά και τις δημοτικές εκλογές. Και όσοι έχετε αποφασίσει να μην σπεύσετε στις κάλπες να ψηφίσετε, θα σας πούμε εμείς να το ξανασκεφτείτε, καθώς έρχονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν και ποινή φυλάκισης έως και ένα χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρουμε από το βίντεο που ακολουθεί και επιστρέφουμε με πολλά ακόμα θέματα. Ποινή φυλάκισης από ένα μήνα έως και ένα χρόνο προβλέπει ο νόμος για όσους απόσχουν αδικαιολόγητα από το εκλογικό τους δικαίωμα. Το θέμα της υποχρεωτικότητας έρχεται στην επιφάνεια κάθε προεκλογική περίοδο, με τα κομματικά επιτελεία να διερευνούν τη διάσταση που θα πάρει κάθε φορά το ποσοστό αποχής. Ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Φέτος φαίνεται ότι επιδιώκεται η απόλυτη εφαρμογή του νόμου. Όσοι δεν μπορέσουν να ψηφίσουν θα πρέπει να κατέχουν τα σχετικά έγγραφα ή στοιχεία με τα οποία να μπορούν να δικαιολογήσουν την παράληψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Ποιοι δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα? Είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν ηλικία πάνω από το 70 έτος, έχουν περάσει το 70 έτος ηλικίας τους, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και αυτοί οι οποίοι απέχουν την ημέρα της ψηφοφορίας 200 χιλιόμετρα από το σημείο εκείνο, δηλαδή ο τόπος διαμονής τους απέχει 200 χιλιόμετρα. Πρέπει όμως, υποχρεωτικά, πρέπει να αποδεικνύεται αυτό. Αυτός που είναι στο εξωτερικό πρέπει να έχει ένα εισιτήριο ότι είναι στο εξωτερικό. Αυτός ο οποίος είναι 70 ετών δεν απαιτείται καν. Αυτό προκύπτει από την γέννηση και από τον κατάλογο, τον εκλογικό κατάλογο. Αυτός ο οποίος θα πάει, ο οποίος λείπει και βρίσκεται 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που θα ψήφιζε, θα πρέπει να πάει στο Δήμο της περιοχής όπου βρίσκεται, όπου διαμένει και να πάρει μια βεβαίωση. Θα υπάρχουν ειδικές βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα έχουν οι Δήμοι. Πρέπει επίσης να ξέρουν και αυτοί, επειδή δεν είναι, από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν ειδικοί
εκλογικοί κατάλογοι για τους στρατιωτικούς και τα λοιπά, όταν ψηφίζουν εκεί που υπηρετούν, για το πολιτικό προσωπικό, θα πρέπει να, εφόσον είναι απασχολημένοι, θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν, να πάρουν βεβαιώσεις από την υπηρεσία τους ότι βρίσκονται, ότι είναι απασχολημένοι και δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Επίσης, αυτοί οι οποίοι είναι ασθενείς θα πρέπει να πάρουν βεβαίωση από το γιατρό. Δηλαδή, γενικώς πρέπει να προκύπτει από κάποιο έγγραφο το κόλλημα. Κυρώσεις προβλέπονται και για όσους λάβουν ειδοποιητήριο για μέλους εφορευτικής επιτροπής και δεν παρουσιαστούν. Θα πρέπει καταρχήν υποχρεωτικά να βοηθήσουν, να πάνε και να βοηθήσουν τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Δεν μπορεί να γίνει εκλογή χωρίς εφορευτική επιτροπή και για λόγους ασφάλειας, διασφάλειας της ίδιας εκλογικής διαδικασίας, αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ένας δικαστικός αντιπρόσωπος, είτε είναι δικηγόρος, είτε δικαστικός υπάλληλος, να κάνει τις εκλογές χωρίς να έχει κανέναν. Καταλαβαίνετε και την ταλαιπωρία των πολιτών. Οι πολίτες μάλιστα θα πρέπει να είναι, να έχουν υπομονή. Υπάρχει κανονικά, υπάρχει και εκεί υπάρχει κύρωση. Είναι υποχρεωτική η παροχή της βοήθειας από το αυτόν που θα οριστεί. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι οριστούν με έγγραφο ως μέλη εφορευτικής επιτροπής, είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά, να πάνε και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν και να αιτιολογήσουν με έγγραφό τους για ποιο λόγο, το οποίο θα το παραδώσουν στον δικαστικό αντιπρόσωπο εκείνη τη μέρα, για ποιο λόγο δεν μπορούν. Μπορεί να στείλει, να ψάξει στα σπίτια τους να τους βρει το ποιος είναι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Μπορεί όμως να κρατήσει και κάποια άτομα από αυτούς που προσέρχονται από τους πολίτες για να διενεργήσει την εκλογή. Θα πρέπει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. Είναι δύσκολες τις εκλογές. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Δεν είναι εύκολες. Για να γίνουν με ασφάλεια, να μην υπάρχουν προβλήματα, και θα πρέπει να έχουν υπομονή οι πολίτες. Με κλήρωση από τον Άριο Πάγο, η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα οριστούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, Θανάση Μακρυγιάννη, οι δικηγόροι που θα κληρωθούν θα κληθούν να υπηρετήσουν στον νομό που έχουν δηλώσει. Θα γίνει μια κλήρωση πλέον, ενώ μέχρι τώρα οι κληρώσεις για την εκλογή των δικαστικών αντιπροσώπων γινόταν για το επίπεδο των περιφερειακών εκλογών, των αυτοδιοικητικών γενικά, γινόταν από την εισαγγελία. Πλέον γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, όπως και για τις βουλευτικές και για τις ευρωεκλογές, γίνεται στον Άριο Πάγο η κλήρωση. Οπότε από εκεί θα κληρωθούν και οι δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και θα έρθουν οι διορισμοί τους και θα παραλάβουν τους δεσμούς από την εισαγγελία για να πάνε να δουν σε ποιο μέρος θα είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Έχει ήδη προηγηθεί μια διαδικασία αιτήσεων εξαιρέσεων μέχρι 1 Απριλίου. Στείλαμε εμείς μέχρι 1 Απριλίου, στείλαμε καταστάσεις στον Άριο Πάγο, όπου ζητούσαμε στείλαμε καταστάσεις ποιοι είναι κάτω από 65, διότι μέχρι το 65ο ή το 67ο, δεν είμαι πρόχειρος, μπορεί να είναι κάποιος δικαστικός αντιπρόσωπος. Ποιοι δικηγόροι είναι αυτοί λοιπόν που είναι κάτω από το 65ο ή 67ο έτος, και στείλαμε και τις αιτήσεις προτιμήσεις που θέλαν να πάνε κάποιοι δικηγόροι και τις αιτήσεις εξαιρέσεις, ποιοι δεν θέλαν να πάνε για κάποιους λόγους. Αυτοί πήγαν όλα μαζί, πήγαν αυτοί και θα γίνει μια κλήρωση. Αλλάζουμε. Ακούστε, παλαιά υπήρχε αυτή, ειδικά για τις ευρωεκλογές και τα λοιπά και για τις εκλογές της βουλευτικής. Μάλιστα, εκεί που είχαμε συνηθίσει να υπάρχουν κυρώσεις μόνο σε όσους αρνούνταν να είναι στην εφορευτική επιτροπή εφόσον είχαν κληθεί, τώρα θα υπάρχουν κυρώσεις και για όλους όσους αρνηθούν να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Νομίζουμε ότι πολλοί από εσάς μπορεί να θέλατε να ήσασταν η γυναίκα πριν το 1956, όταν και αποφάσισαν οι πολιτικοί μας να δώσουν το δικαίωμα ψήφου και στις γυναίκες. Τώρα τι να σας πω, αυτοί που μας κυβερνάνε είτε σε τοπικό είτε σε βουλευτικό επίπεδο, πανελλαδικό, καλό είναι να βγαίνουν εκλεγμένοι από όλους μας και όχι από μια μερίδα πολιτών. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στην αγορά.
Το καλύτερο, το αγαπημένο έτσι σπορ των γυναικών είναι το shopping, το να ψωνίζουν. Το λέμε και shopping therapy, καθώς λίγο μας αποσυμφορίζει, μας ξεαγχώνει και εξοδεύουμε φυσικά χρήματα, εάν τα έχουμε. Να σας πούμε ότι αρχίζουν από σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου, οι εκπτώσεις, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις όπως λέγονται, και θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Μαΐου, ενώ να σας πούμε ότι και την Κυριακή πολλά καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την τηλεόραση της Κρήτης, να δούμε και τι γίνεται στην αγορά της Κρήτης μας και επιστρέφουμε. Ανοιχτά ή κλειστά κατά βούληση τα καταστήματα τα εμπορικά την Κυριακή που μας έρχεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανώλη Κουμαντάκη. Η Κυριακή αυτή είναι μία από τις 7 Κυριακές που καθορίζει προαιρετικά ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Είναι η πρώτη Κυριακή της μήνη εκδοτικής περίοδου από 1 έως προαιρετικής και αυτής από 1 έως 10 Μαΐου. Και από εκεί και πέρα όσες επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου θέλουν να είναι ανοιχτά, δεν μπορούν να είναι ανοιχτά. Θέση του Εμπορικού Συλλόγου δεν υπάρχει. Ο κύριος Κουμαντάκης αναφέρθηκε και στο ειδικό δεκαήμερο των πρόωρων και έκτακτων εκτόσεων που θα ισχύσει στα εμπορικά καταστήματα της πόλης του Ηρακλείου για όλους τους καταναλωτές από 1 έως 10 Μαΐου. Η εκδοτική εφέρεια του κάθε εμπόρου είναι αυτή η μήνυ εκδοτική περίοδος από 1 έως 10 Μαΐου να προβεί σε εκδοτικά δεκαήμερο ή όχι. Είναι στη εκδοτική εφέρεια κάθε εμπόρου και στο ένα και στο άλλο θέμα. Τέλος, ο κύριος Κουμαντάκης δεν συμφώνησε με την γενικότερη αίσθηση που υπάρχει πανελλαδικά ότι το τελευταίο τετράμινο και δι την περίοδο την οποία διανύουμε, το λιανεμπόριο βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο του τα τελευταία 4 χρόνια. Αντιθέτως, ο ίδιος τόνισε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει περιοριστεί και ενδεχομένως μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και οι πολυεθνικές να καταφέρνουν να διατηρούν τον τζίρο τους στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Τα δεδομένα που έχουμε εμείς, τουλάχιστον για την Κρήτη, αλλά από τι και ακούω και από την άλλη Ελλάδα και συζητάω με την άλλη Ελλάδα, αυτές οι απόψεις είναι πάρα πολύ αισιόδοξες και υπερβολικές και εγώ δεν μπορώ να τις ευχαριστώ. Το λιανικό εμπόριο έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια και την προηγούμενη χρονιά, το 2013, ένα αρκετά σημαντικό πλήγμα και δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτή την άποψη. Ίσως κάποιες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που διαμορφώνονται διαμέσου σέτε, δηλαδή των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών, να έχουν μια διαφορετική αν θέλετε εικόνα. Πάντως το λιανικό εμπόριο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει υποστεί πλήγμα και δεν νομίζω ότι οι απόψεις αυτές απηχούν το λιανικό εμπόριο. Μεταφερόμαστε τώρα στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα σας παρουσιάσουμε μέσα από την εκπομπή μας, αλλά φυσικά και το zoogla.gr, τον Έλληνα Βαλεντίνο Ρώση, ο οποίος είναι μόλις 14 ετών. Και το όνομά του, Νότης Παπαπαύλου. Ο Νότης, λοιπόν, κατάφερε να ανεβάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου την Ελλάδα μας και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, καθώς βγήκε πρώτος στην πίστα Άσεν στην Ολλανδία. Ωστόσο, μπορεί όλοι οι γνώστες της μοτοσικλέτας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού να παραμιλούν για τις επιδόσεις και το ταλέντο του 14χρονου Νότη. Η Ελλάδα όμως κρατάει τις πόρτες της κλειστές. Πλέον του μένουν άλλοι 5 αγώνες και χρειάζεται να συγκεντρώσει 15.000 ευρώ. Αλλά ακόμα και η Ελληνική Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας έχει κλειστές τις πόρτες της όσον αφορά τον μικρό Νότη. Ο ίδιος λοιπόν παρακαλάει, μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα του στο Facebook μέσα από το zoogla.gr και ζητάει 10 ευρώ από τον καθένα μας ώστε να γίνουμε χορηγοί. Και μάλιστα το όνομα του καθενός μας θα το γράψει και στην μοτοσικλέτα του. Εμείς θα πάμε να δούμε τη συνέντευξη του Νότη και της μητέρας του που είχαν έρθει καλεσμένοι στην εκπομπή Magazine Life με την Kim Killian και θα επιστρέψουμε με έναν άλλον Έλληνα, ο οποίος είναι φωτογράφος, σκηνοθέτης και έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη φωτογραφίζοντάς της. Και θα δούμε και ένα βίντεο κλιπ που έχει σκηνοθετήσει ο άλλος, που έχει σκηνοθετήσει εκτός από τις Britney Spears, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη του Νότη και επιστρέφουμε.
schön vom Lied nehmen will, dann war es das von den Ländern, die hätten immer noch Applaus und in deine Hose. Bravo, der Lotti! Bravo! Op de tweede plaats Marcel Kennedy, Fosco van der Val. Zo, en met het Griekse volkslied nemen we naar de afscheid van de Nederlandse die heeft helemaal een applaus voor die kleine hoofd. Bravo, Ρελότη! Bravo! Μπερδέψαμε λίγο τα βιντεάκια και είδαμε την στιγμή που ο Νότης σήκωνε το μετάλλιό του και μας έκανε περήφανους όλο τον κόσμο. Εσείς όμως μπορείτε να δείτε την συνέντευξή του μέσα από το zoogla.gr, φυσικά στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ένα από τα πρωτοσέλιδα που λέει «Φρενάρουν τον Έλληνα Βαλεντίνο Ρώση». Τώρα θα σας πάω στον άλλον Έλληνα που σας προανέφερα. Θα σας πάω στον Πέτρο. Θα δείτε και την φωτογραφία του σε λίγο στις οθόνες του υπολογιστή σας, να καταλάβετε για ποιον μιλάω. Ο Πέτρος Καν, λοιπόν, θα σας πω ένα σύντομο βιογραφικό του, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε βιολογία, αλλά το πάθος του για τη φωτογραφία είναι τόσο μεγάλο, ώστε κατάφερε να τον κερδίσει. Αν και μόλις τα 31 του, ο γοητευτικός και ταλαντούχος φωτογράφος έχει καταφέρει αρκετά στο χώρο της φωτογραφίας. Ένα από αυτά ήταν το 2012, όπου του προτάθηκε από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Ταξιδίων, Interrail Eurolane, να κάνει με ένα φίλο του το γύρο της Ευρώπης με τρένο και να φωτογραφίσει τοπία, τρένα και τουρίστες. Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τον χορογράφο Νίκο Γιάννη για τη δημιουργία τριών χορογραφικών βίντεο. Ο Πέτρος έχει αναλάβει την εικονοληψία, τη σκηνοθεσία αλλά και το μοντάζ. Το πρώτο από τα τρία βίντεο είναι η χορογραφία του γνωστού τραγουδιού της Britney Spears, Work. Δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη. Το ξέρετε όσοι αγαπάτε την Britney. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτό, σίγουρα και τα επόμενα θα σας ξετρελάνουν. Εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε το βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε, μόνταρε, αλλά και έκανε και την εικονοληψία ο πολύ ταλαντούχος Έλληνας φωτογράφος που ταξίδεψε όλη την Ευρώπη με τρένο για να τη φωτογραφίσει, ο Πέτρος Καν. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. Spread the word.
Ο οποίος αποδεικνύει ότι το πάθος να δημιουργήσεις κάτι και να ασχοληθείς με κάτι μπορεί να σε φέρει πολύ ψηλά και μακάρι όλοι να ασχοληθούμε με αυτό που πραγματικά αγαπάμε και να κάνουμε γιατί όχι και την Ελλάδα μας γνωστή στο εξωτερικό για πολλά πράγματα. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ στο zoogla.gr την ακολουθούμε. Να σας πω ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες η εκπομπή Μαγκαζίνο Live με την Kim Killian λόγω εκλογών. Η ίδια φυσικά θα αναρτήσει και ένα άρθρο της στο govastileto.gr και στο zoogla.gr για να ενημερωθείτε σχετικά. Από εμένα λοιπόν και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!